για να μάθουμε τα νέα. Τι γίνεται εκεί και στον ελλαδικό χώρο. Για δώστε μου την Εύη μου. Το κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι όμορφη μέρα, ανεξαρτήτως καιρού, γεγονότων. Ανεξάρτητα από τι συμβαίνει, είναι πάντα μία καλημέρα, όμορφη μέρα. Έτσι ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι, καλά είμαι, Εύη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, ανεξαρτήτως είναι μια όμορφη μέρα. Από εμάς εξαρτάται άλλωστε, το λέω κάθε φορά αυτό, να βάλουμε το χαμόγελο στα χείλη και να αρχίσουμε τη μέρα μας. Να δούμε τον ουρανό, τον ήλιο θα έλεγα. Άμα υπάρχει ήλιος, εμάς εδώ ηλιόλουστες είναι οι μέρες μας ακόμη. Εκεί χαμός γίνεται. Εμάς είναι, ειδικά σήμερα, ελπίδα μου, είναι μία μέρα ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει ήδη οι μετεωρολόγοι, καταρχήν να σου πω ότι είμαστε εν το μέσο μιας φοδρής κακοκαιρίας, η οποία έχει ξεκινήσει από εχθές, πλήττει περισσότερο την Δυτική Ελλάδα και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Εύη μου, όνομα, η κακοκαιρία όνομα δεν έχει αυτή τη φορά. Μέχρι στιγμής όχι, να σου θυμίσω και ελπίδα πολύ. Ελπίδα ήταν η περσινή. Ελπίδα μου λένε τώρα στο ακουστικό. Ελπίδα ήταν η περσινή. Ακριβώς. 25 Γενάρη του 2022 είχαμε την ελπίδα αυτή τη συνονόματή σου, η οποία μας κατέστρεψε. Σας θυμίζω τις ουρές των αποκινήτων που έμειναν κολλημένα στο χιόνι στην Αττική Οδό. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η κακοκαιρία αυτή, όπως και αν ονομαστεί, να φύγει, να πάει στο καλό και να μην μας αφήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Να σου πω λοιπόν ότι δοκιμάζεται η Δυτική Ελλάδα, η περιοχή του Ιωνίου, πιο συγκεκριμένα και η Ζάκυνθος από εχθές. Σφοδρή βροχόπτωση έχει δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Τα σχολεία φυσικά είναι κλειστά. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι το φαινόμενο θα κορυφωθεί σήμερα το μεσημέρι και τις απογευματινές χώρες και στην Αττική, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι το προειδοποιητικό μήνυμα, όπως σας έχω πει, το 112, έχει σταλεί από χθες σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, και σήμερα θα σταλεί και όπου χρειαστεί σε περιοχές της Θεσσαλίας. Είναι το γνωστό μήνυμα που έχουμε πει, που εφαρμόζεται από την πολιτική προστασία και προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να είναι επατμών, να είναι σε χώρους ασφαλείς και να προσέχουν τις μετακινήσεις. Αυτό που φοβούνται οι μετεωρολόγοι, ελπίδα μου, είναι το μέγεθος της βροχής. Αναμένεται να πέσει στη χώρα μας πολύ μεγάλο μέγεθος βροχής, το οποίο είναι και αυτό που ίσως να προκαλέσει τα προβλήματα. Όντως το είδαμε και προχθές, ήταν πριν από 2-3 μέρες. Βόρεια Ελλάδα όμως, αριδαία. Τώρα πήγε προς Δυτική Ελλάδα, από ό,τι μας αναφέρεις. Ναι, ναι, η πολιτική προστασία κρόωται κόδωνα του κινδύνου στις περιοχές που είναι δυτικά της Ελλάδος, δηλαδή την περιοχή του Ιωνίου, της Ηπείρου και μετά Αιτωλοκαρνανία, Αχαΐα και Θεσσαλία. Σύμφωνα και με τους εκπροσώπους του κράτους, θα πρέπει οι κάτοικοι για το επόμενο 24ωρο, τόσο το ορίζει η πολιτική προστασία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σου πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει στα ορεινά όλης της χώρας και χιονίζει, κάτι που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και αντιολισθητικές αλυσίδες και το πιο σημαντικό είναι να φροντίζουμε να μην θέτουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας σε κίνδυνο. Αν έχουμε σκοπό να μπούμε σε αυτοκίνητο σήμερα, να είμαστε σίγουροι ότι το αυτοκίνητό μας διαθέτει αντιολισθητικές αλυσίδες, ναι, ότι έχει γεμάτο το ρεζερβουάρ, ότι έχουμε φορτισμένο κινητό τηλέφωνο και φυσικά αν έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε, να επικοινωνήσουμε με τα μέρη τα οποία θα περάσουμε, να δούμε αν είναι όλα καλά στις οδούς. Όλοι έχουν ευχηθεί για σήμερα, ελπίδα μου, να μην ζήσουμε τα χειρότερα. Απ' τη μία καλά κάνει ο κρατικός οργανισμός και μας προειδοποιεί. Απ' την άλλη είναι και μερίδιο δικό μας η ευθύνη να προσέξουμε, γιατί κακοκαιρία είναι, θα περάσει, αλλά όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Σαφώς, σαφώς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Γίνεται προειδοποίηση βεβαίως από το κράτος, αλλά και εμείς πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, όποιος σκοπεύει σήμερα, ας πούμε, να πάει απλώς μια εκδρομή στις περιοχές που έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει πολύ έντονη βροχόπτωση και φαινόμενα, δεν χρειάζεται να το πράξει. Έτσι, αυτό είναι μερίδιο της δικής μας ευθύνης. Έτσι ακριβώς, Εύη μου.
Λοιπόν, θα αλλάξω θέμα. Ναι. Και θα περάσω στα ψώνια που πολύ μου αρέσουν εμένα τα ψώνια, όπως και σε σένα νομίζω. Αλλά νομίζω. Όταν βρεθήκαμε μαζί για ψώνια, εγώ ήμουν εκείνη που ψώνει. Θες, δεν είναι. Εντάξει, έτυχε. Έτυχε. Βεβαίως, θα σου πω κάτι. Νομίζω σε κάθε γυναίκα αρέσουν τα ψώνια, τα δώρα γενικότερα. Το να, ναι, να έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό της. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο πιο προορμητική από σένα. Εσύ είσαι πιο συγκρατημένη. Εγώ τα θέλω όλα να τα πάρω. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ναι. Είσαι λίγο παρορμητική που σε έχω δει έτσι σε μια εξόρμηση στα μαγαζιά εκεί στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς. Μην πεις άλλα, μην πεις άλλα. Δεν γιατί λέω. Μας ακούνε και δεν πρέπει. Τίποτα άλλο δεν λέω. Όχι. Λοιπόν, σαν εμένα λοιπόν είναι και οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί μπορεί να βρισκόμαστε τώρα προς τα τέλη του Ιανουαρίου, να είμαστε σε αρχή μελαγχολία, μάλλον σε full μελαγχολία, αρχή κατάθλιψη, γιατί πάντα μετά τις γιορτές είναι λιγότερα τα χρήματα, είναι λίγο πιο μουντός ο καιρός, πιο μουντή η διάθεση. Αλλά τα Χριστούγεννα οι Έλληνες του έδωσαν και κατάλαβε με τα ψώνια. Σήμερα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μιλάμε για τις ημέρες που είναι από τις 23 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Η κίνηση είναι αντίστοιχη με το επίπεδο του 2021 και είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι σε ένα μόλις λεπτό οι αγορές με κάρτα έφτασαν τις 5.913. Αυτός είναι ένας αριθμός ρεκόρ. Στο ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, ναι, είχαμε 6.000 σχεδόν συναλλαγές. Μάλιστα. Με μάλιστα, μια κάρτα. Μάλιστα. Καλά πήγε. Πήγε πολύ καλά. Καλά πήγε και αυτό. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι αυξήθηκε τις πρώτες θέσεις, το τι ξοδέψαμε, κατέχουν τα fast food, τα οποία είχαν και αύξηση 50% σε συγκρίση με πέρυσι, όπως τα εστιατόρια και τα καφέ. Άρα δηλαδή περισσότερος κόσμος επέλεξε να ξοδεύσει χρήματα στην εστίαση. Και μετά πού πιστεύεις εσύ? Δεν θα το βρεις με τίποτα. Ναι, δεν θα το βρω με τίποτα. Άρα δεν θα σου πω ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα. Όχι, όχι. Πού? Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. Αλήθεια? Αλήθεια, ναι. Εντάξει, παίζουμε την τύχη τους. Παίζουμε την τύχη τους. Τι να πω. Αυτό να δικαιολογείται, αλλά ναι, είναι αξιοσημείωτο. Κοίτα, μπορώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι φέτος παρατηρήθηκε έτσι περισσότερη κατανάλωση και έξοδος στα εστίαση, γιατί τόσα χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια που ήμασταν κλεισμένοι, ο κόσμος ήθελε περισσότερο να βγει προς τα έξω, γιατί τις αγορές του τις έκανε και ηλεκτρονικά και κλεισμένοι στο σπίτι, μπορούσε να κάνει τις αγορές του έτσι διαδικτυακά. Βγήκε έξω, ήθελε να πάει με την παρέα του, με τους αγαπημένους του, να φάει ένα φαγητό, να πιει ένα καφέ. Ναι, τώρα το δεύτερο που είπες με τα τυχερά παιχνίδια, δεν ξέρω γιατί. Γιατί προφανώς αυτή η στροφή. Ο κόσμος θα την δει στην τύχη, θεωρεί ότι ένα τυχερό παιχνίδι που είναι και τόσο πολύ εύκολο πια γιατί είναι στα κινητά μας, έτσι, ίσως θα μπορούσε να το αποφέρει με καλύτερα κέρδη. Και το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι αμέσως μετά τα χρήματα, τα περισσότερα που δαπανήθηκαν, ήταν για τα διόδια. Για το πέρασμα ή τη διέλευση από τα διόδια. Και πιο συγκεκριμένα για τουριστικούς προορισμούς, όχι ιδιαίτερα γνωστούς, όπως είναι η Βρετανία, τα Τρίκαλα, η Πέλα, η Δράμα, η Κομοτηνή. Άρα λοιπόν ο κόσμος έκανε συναλλαγές για να πάει σε εστιατόρια, σε καφέ, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάλιστα, για να πληρώσει τα διόδια. Κοίταξε, μέτρων άριστον, ελπίζω να μην ξεφεύγουν, γιατί άμα ξεφύγεις με αυτά, μιλάμε για άλλες εξαρτήσεις, έτσι. Είναι τώρα σοκαριστική αύξηση, γιατί είναι 128%. Είναι πολύ. Στην Ελλάδα, τώρα με ενημερώνουν οι αγαπημένοι συνάδελφοι από το Control, με ενημερώνουν επίσης ότι και στην Κύπρο υπάρχει τεράστια αύξηση. Πόσο σημειώθηκε, παρακαλώ, αν μπορείτε να μου ξαναπείτε. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μέσος όρος μηνιαίως 120 εκατομμύρια. 120 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα υψηλούς αριθμούς. Εντάξει, επιζητούν, παίζουν με την τύχη τους και ελπίζουν σε έναν καλύτερο μέλλον. Αλλά τι να σου πω τώρα.
Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι ηλεκτρονικό το χρήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήμα. Φυσικά και είναι χρήμα, έτσι. Απλώς ίσως στην ηλεκτρονική μορφή του ο κόσμος να μην το αντιλαμβάνεται τόσο πολύ. Και ίσως γι' αυτό να είναι πιο εύκολη η συναλλαγή το και το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Απλά τι να πούμε τώρα, με προσοχή, γιατί και αυτό εξελίσσεται σε μια εξάρτηση, αν το αφήσεις, ένα εθισμό, έτσι. Ακριβώς, και όχι μόνο εθισμό, είναι ακόμη και πιο εύκολο για ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθότι όπως όλοι ξέρουμε, ένα κινητό του μπαμπά της μαμάς το έχουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Ναι. Και δεν είναι και τόσο δύσκολο να έχεις πρόσβαση, έτσι, σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στοιχήματος ή τζόγου ή οτιδήποτε. Ξεκινάει για πλάκα. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως επισημαίνεις και εσύ σωστά. Ακριβώς, ακριβώς, Εύη μου. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και χαμογελάω γιατί... Για πέρα. Τουλάχιστον συμβαίνουν διάφορα να εξακολουθούμε και έχουμε το χιούμορ μας. Ναι. Τώρα βλέπουμε δύο πρόσωπα τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου, έτσι. Βλέπουμε τον ποινικολόγο Μιχάλη Δημητακόπουλο και την Emily in Paris. Γελάω γιατί το έχω δει κάπου και γέλασα πάρα πολύ. Εγώ. Εντάξει. Τρολάρει τον κύριο Δημητρακόπουλο βεβαίως στο Netflix Ελλάδος. Γιατί όντως, βρέβη μου, μα, τα γαλλικά του δεν έχουν ένα θέμα. Έχει πέσει ανελαίη το τρολάρισμα, δηλαδή δεν νομίζω να έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος που να έχει υποστεί όλα αυτά από τα social media, από την ώρα που έγινε η ανάρτηση χθες. Είχαμε και ένα βίντεο, δηλαδή δεν ξέρω αν για τεχνικούς λόγους μπορούμε να το παίξουμε. Όπως μπορούμε. Πολύ σωστά λοιπόν είπες. Μπορούμε, έφυγε. Ναι, με ενημερώνω ότι μπορούμε, τέλεια. Παρακαλώ, αν μπορούμε να δούμε το βίντεο τέλεια, πρώτα. Τέλεια. Μάλιστα. Και μιλάμε βεβαίως για να πούμε να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή. Είναι ναι. Ο δικηγόρος λοιπόν, ο οποίος διαχειρίζεται το μεγάλο σκάνδαλο του Qatar Gate που αφορά στην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία παραμένει προφυλακισμένη στις Βρυξέλλες. Μια δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη και μία από τις δηλώσεις που έκανε, η πρώτη μάλλον από τις δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ήταν στα γαλλικά φυσικά, γιατί βρέθηκε στο πλευρό της Εύας Καϊλή. Είπε λοιπόν στις Βρυξέλλες, ότι στα γαλλικά, ότι η Εύα Καϊλή δεν υπήρξε ποτέ διεφθαρμένη. Αυτό στα γαλλικά μεταφράζεται ως «jamais corrompu». Τώρα και εμένα τα γαλλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Αυτό που ακούστηκε όμως, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, είναι το «jamais corrompu». Κάτι για όσους γνωρίζουν γαλλικά, καταλαβαίνουν το πόσο άσχημα ήχησε στα αυτιά των Ευρωπαίων. Να σου πω, Εύη μου, γελάει. Ο Ζαχαρίας είναι εδώ, ο οποίος μιλάει άπτεστα τα γαλλικά. Βρε, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Και ο Ζαχαρίας και ο Θεοδούλου. Να μας πει και ο Ζαχαρίας τώρα το να γαλλικό. Βέβαια, ναι, εγώ δεν μιλάω γαλλικά. Ναι, μιλάει ο Ζαχαρίας όμως. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Θέλω να μου πεις αυτό το γαλλικό. Για πες το εσύ με την προφορά τη δικιά σου. η φράση είναι σωστή. Ναι. Jamais corrompu. Πώς? Jamais corrompu. Κορομπέ. Αυτή είναι η προφορά. Η σωστή προφορά, Εύη μου, αυτή είναι. Το ακούσαμε και από τον φίλο μας τον Ζαχαρία, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ καλά. Αλλά ακούστηκε από τον συγκεκριμένο δικηγόρο. Jamais corrompu. Jamais corrompu, ναι. Μάλλον το είπε jamais corrompu. Jamais, ναι. Jamais corrompu. Τέλος πάντων. Όλο λάθος. Σημασία είναι ότι το κοροπή με την Emily Paris δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι μια τρολιά, με τραπεί η έκφραση του Netflix. Ο ίδιος βέβαια ο δικηγόρος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσπάθησε και αυτός να το διακομωθήσει, έτσι. Έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι το επόμενο μου σχέδιο είναι να ανοίξω φροντιστήριο γαλλικών στο κοροπή. Τα συνδύασε. Τι να πει ο άνθρωπος, εντάξει. Αλλά μάλλον τώρα φαίνεται ενοχλημένος με την διάσταση που έχει πάρει το θέμα, γιατί αφορά μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει γίνει, είναι στο επίκεντρο λοιπόν της πολιτικής επικαιρότητας, οπότε ίσως δεν σηκώνει και περισσότερο χιούμορ. Πάντως, το Netflix μας απέδειξε ότι εκτός από μια πλατφόρμα η οποία μας παρουσιάζει ψυχαγωγία, μας παρουσιάζει και διασκέδαση, γιατί παρακολουθεί
Την επικαιρότητα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εμείς τώρα το διακομωδούμε, αλλά ναι, δεν θα του δώσουμε περισσότερη έκταση. Είναι κάτι που μπορεί να τύχει στον κάθε ένα. Έτσι, είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει μία γλώσσα, μπορεί έτσι να του φύγει κάτι στη διάλεκτο. Άμα δεν είναι η μητρική σου γλώσσα, μπορεί να κάνει ένα λάθος. Εννοείται. Γιατί στη μητρική μας γλώσσα δεν κάνουμε στραβά. Ναι, γιατί και στη, αυτό που λέει. Ναι, σωστά. Και το λέει και ο Θεόδουλος, γιατί στη μητρική μας γλώσσα δεν κάνουμε λάθη. Κάνουμε σαφώς πάρα πολλά λάθη. Έτσι, σκεφτείτε σε μια δεύτερη γλώσσα. Λοιπόν, Εύη μου. Λοιπόν, και δεν κρατώ το χρόνο από το πολύ αγαπημένο σου πάνελ, γιατί έχω μια τελευταία ειδησούλα, η οποία είναι από αυτές που μας αρέσουν εμάς, έτσι, γενικά στους δημοσιογράφους, όταν η χώρα μας λαμβάνει διακρίσεις. Και ο λόγος τώρα είναι για την Ήπειρο, η οποία κατάφερε και κέρδισε την δεύτερη θέση στα βραβεία μιας πολύ γνωστής εταιρείας, της Booking, έτσι, που έχει να κάνει με τις πιο φιλόξενες περιοχές. Α, ωραία. Πρώτη λοιπόν είναι η Λαριόχα στην Ισπανία και μετά είναι η Ήπειρο στην Ελλάδα. Εδώ είναι τα όμορφα ζαγοροχώρια. Αχ, πολύ θέλω να πάω, Εύη μου. Δεν έχω ξαναεπισκεφθεί τα ζαγοροχώρια. Και ακούω... Να το προγραμματίσουμε, ειδικά τώρα που έχει ξεκινήσει έτσι ο χειμώνας με τη χιονόπτωση, με τις βροχούλες και τα κρυαδάκια που είναι ότι πρέπει για τζακάκι, έχω τσαχάκι, ακούσει ότι είναι μαγικά. Μαγικά είναι. Είναι. Ναι. Και φιλόξενα από ό,τι φαίνεται. Και φιλόξενα, ναι, γιατί η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η Booking, είναι μία από τις κορυφαίες του κόσμου. Όλοι την επισκεπτόμαστε όταν θέλουμε να αναζητήσουμε διαμονή σε όποιο χώρο, όποιο μέρος του κόσμου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκεται η Ήπειρος σε αυτή. Οι υπόλοιπες πόλεις έχω να σου πω ότι είναι εξωπραγματικές, δηλαδή. Τις μισές τις αναζήτησα. Ναι. Για να καταλάβεις. Ναι. Αν εξαιρέσεις την Αυστρία που είναι η τρίτη θέση. Mm-hmm. Μετά είναι η Κομιτεία Down στη Μεγάλη Βρετανία. Το Μούρες στη Ρωμανία. Δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Στη Νέα Φιλανδία. Ναι. Συγγνώμη. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτές τις τοποθεσίες. Αυτό που για αυτό σε διαβάζω, γιατί και εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι το Νιχ Μπινχ στο Βιετνάμ. Η Λιμόν στην Κώστα Ρίκα. Ναι. Και η Νέα Γη και η Λαμπραντόρ στον Καναδά. Και τελευταία η Βόρεια Ντακότα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Μάλιστα. Φιλοξενία υπάρχει πάντως αυτές. Φιλοξενία υπάρχει, εδώ σε αυτές είμαστε εμείς τοποθεσίες. Και αυτό έχει σημασία να ξεχωρίζουμε και να διακρινόμαστε μεταξύ των άλλων κρατών. Ακριβώς. Λοιπόν, Εύη μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μια καλημέρα, όμορφη μέρα σε όλους αυτούς που μας βλέπουν. Σήμερα με βλέπουν και δύο μικρές μου φιλενάδες. Για με τη Σοφία. Ναι. Μιλητώ με τη Σοφία, οπότε να στείλω πάρα πολλά φιλάκια. να του στείλουμε την αγάπη μας. Και πού αλλού θες να στείλεις φυλάκια? Φυλάκια πού αλλού θέλεις να στείλεις? Όχι, εντάξει, μέχρι εδώ είμαι εντάξει. Μέχρι εδώ είσαι εντάξει. Δεν θα βγάλουμε είδηση. Μόνο στις φίλες? Α, σήμερα δεν μας λέει τίποτα. Εντάξει, παραμένει. Ναι, γιατί τα χρόνια πολλά πρέπει να τα λες σωστά. Ναι, όχι. Γιατί είχες παράπονα την προηγούμενη φορά, έτσι. Άρα τα χρόνια πολλά πρέπει να τα λες σωστά. Έχουμε ακόμα μέλλον. Θα δείτε όλες τις ανακοινώσεις. Εγώ τις εκπομπές σας θα τις κάνω, να ξέρετε. Κρατήστε το. Εύη μου, σ' αγαπάμε. Και εγώ καλή πολύ. Συνέχεια. Και εννοείται, πολλά... σε περιμένουμε και στην Κύπρο μας. Πόσες φορές να το πω αυτό το πράγμα, βρε κορίτσι μου. Έλα στην Κύπρο να τελειώνουμε. Απλώς να ξέρεις ότι θα έρθω και εσύ θα το μάθεις τελευταία. Γιατί θα το κανονίσω έτσι να είναι λίγο έκπληξη. Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις, να ξέρεις. Την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλημέρα.